Μένουμε στο θέμα. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Νίκο Τζανάκη, πνευμονολόγος κλινικής Παγνή. Καλησπέρα σας, κύριε Τζανάκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις και να αναφερθούμε σε ένα ευαίσθητο θέμα, το οποίο ξεκίνησε από το Ιπποκράτιο, ακολούθησαν και άλλα νοσοκομεία της Αθήνας και της Καλαμάτας. Και θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί το ζήτημα της ενδονοσοκομιακής διασποράς. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, διότι όχι τόσο πολύ διότι θα έχουμε νέα κρούσματα, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά διότι τίθενται εκτός μάχης για τουλάχιστον 7 ημέρες ή και παραπάνω αν αρρωστήσουν, οι υγειονομικοί άνθρωποι, οι γιατροί, δηλαδή και οι νοσηλευτές ή άλλοι υγειονομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζουν την επιδημία. Θα ήθελα να πω βέβαια εδώ πέρα ότι την επιδημία πλέον την παρακολουθούμε καλύτερα από τον αριθμό των εισαγωγών στο νοσοκομείο, καθότι δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων, λόγω του ότι δεν γίνεται screening test στον πληθυσμό και δεν ξέρουμε ακριβώς την έκταση της επιδημίας, αλλά μπορούμε να συνάγουμε όμως την πρόοδό της από τον αριθμό των νοσηλευομένων, διότι ένα βαρύ περιστατικό έτσι κι αλλιώς θα πάει στο νοσοκομείο. Επομένως, τα περιστατικά που νοσηλεύονται αντικατοπτρίζουν μια εικόνα η οποία έμεσα μας δίνει την εικόνα της επιδημίας. Πάντως, τα τεστ, κύριε Τζανάκη, γίνονται ως επιτοπλίστων σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Αυτό που είναι λίγο παραπλανητικός προς την εικόνα που μας δίνει μέχρι στιγμής η εξέλιξη των πραγμάτων. Θέλω να πω ότι στη Γερμανία και στην Κορέα ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία, σε αντιδιαστολή με την Ιταλία και με την Ελλάδα. Οι δοκιμασίες γίνονται εκεί που πρέπει αυτή τη στιγμή και οι δοκιμασίες αυτές, οι αδιαγνωστικές, γίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους που υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γνωρίζουμε εάν είναι νοσούντες από τον κορονοϊό ή δεν είναι, για να μπορούμε να τους διαχειριστούμε συνεχεία στο νοσοκομείο ή να τους βάλουμε σε καραντίνα. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε ακριβώς τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι οποίες με τη σειρά τους ακολουθούν τις οδηγίες που έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων και είναι μια πεπατημένη που αυτή τη στιγμή είναι σημαντική. Πολλές φορές την επιδημία δεν χρειάζεται να την παρακολουθήσεις μετρώντας, το σωστότερο είναι να την παρακολουθήσεις μετρώντας τις πραγματικές περιπτώσεις, άρα κάνοντας πάρα πολλά τεστ. Αλλά πέστε μου, εσείς αν βγείτε από το παράθυρό σας και δείτε τη θάλασσα με πάρα πολύ μεγάλο κυματισμό, δεν βγάζετε το συμπέρασμα περίπου πώς αμποφόρ αέρας φυσάει? Έτσι ακριβώς από την νόσηση και από τους νοσηλευομένους και την πρόοδο των νοσηλευομένων, την αύξηση των νοσηλευομένων καθημερινά, μπορούμε να συνάγουμε και να παρακολουθήσουμε έμεσα, εφόσον δεν έχουμε άλλο τρόπο, την επιδημία. Και το ενθαρρυντικό είναι ότι δεν έχουμε μεγάλη αύξηση ή δεν παρακολουθούμε την τεράστια αύξηση σε νοσηλευομένους και σε θανάτους που έχουν ακολουθήσει η Ιταλία και η Ισπανία έστω τις πρώτες εβδομάδες. Είμαστε μεν πίσω, σαν εξέλιξη. Εν τούτης, ακόμα και την τρίτη εβδομάδα, αν θα πάτε στην Ιταλία ή στην Ισπανία, θα δείτε ότι οι θάνατοι και οι νοσηλευόμενοι ήταν πολύ περισσότεροι από ό,τι σε εμάς. Διότι είμαστε στην τρίτη εβδομάδα, σας υπενθυμίζω, της επιδημίας. Ξεκίνησε 27 Φεβρουαρίου και έχουμε 18. Είμαστε ακριβώς τρεις εβδομάδες. Θεωρείτε ότι η έξαρση είναι κοντά? Και αν όλοι ακολουθήσουμε καθολικά τις εφαρμογές που ακούμε καθημερινά, μπορούμε να βάλουμε πάγο και να μην φτάσουμε καν σε αυτό το σημείο? Έχω φάει 2-3 βράδια μέχρι αργά, μοντελοποιώντας κάπως τα στοιχεία τα οποία παίρνω και εγώ από το ECDC αλλά και από τον ΕΟΔΗ, προσπαθώντας να κάνω κάποιες προβλέψεις. Πολύ παρακινδυνευμένα και με εμπειρικό τρόπο θα έλεγα, διότι δεν έχουμε δεδομένα αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η δυναμική κατάσταση, δεδομένων και των μέτρων που έχουν πάρθει που θα αλλοιώσουν προς το καλύτερο, πιστεύω, την εικόνα. Τολμώ να πω ότι είμαστε στο 30-40% του συνολικού χρόνου που θα διαρκέσει η επιδημία. Επομένως, υπολοιπόμαστε τουλάχιστον 20% του συνολικού χρόνου μέχρι να φτάσουμε στην έξαρση, την οποία υπολογίζω γύρω στο Πάσχα, ίσως την εβδομάδα των Βαΐων. Εκεί πιστεύω, με αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, και πιστεύω ότι τα μέτρα που παίρνονται ή τα μέτρα που θα πάρθουν θα την καθυστερήσουν αυτή την έξαρση ή, εν πάση περιπτώσει, θα την μειώσουν
σε ύψος, σε εύρος, έτσι ώστε να μπορέσει το υγειονομικό μας σύστημα να ανταποκριθεί και να περιθάλψει αυτούς που έχουν ανάγκη. Και μιας και γυρίσαμε σε αυτό, μάσκες και γάντια, υπάρχει επάρκεια για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό? Αυτή τη στιγμή έχουμε επάρκεια στο νοσοκομείο, μπορώ να πω. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε οικονομία. Μην ξεχνάτε ότι ένας ασθενής με το έμπα-εύγα της νοσηλεύτριας μπορεί να χρειαστεί πολλές φορές να τη δει. Πρέπει να κάνουμε οικονομία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, ειδικά αν αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επάρκεια και κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι να χειριζόμαστε αυτόν τον εξοπλισμό σωστά. Τώρα, επειδή ακούμε δραματικές εκκλήσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να φοράμε γάντια, τουλάχιστον σε αυτό δίνουν έμφαση αρκετοί επιστήμονες. Εγώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Ένας ασυμπτωματικός άνθρωπος, οργανισμός, προστατεύεται από τη μάσκα? Τα γάντια τον βοηθούν σε κάτι? Ή μήπως δημιουργούμε επιπλέον εστίες μικροβίων έπειτα από πολύ ωρή χρήση? Κοιτάξτε να δείτε, το γάντι εξωτερικά εφόσον μολυνθεί λειτουργεί ακριβώς όπως το χέρι και μάλιστα λειτουργεί και πολλαπλασιαστικά για μόλυνση, διότι το γάντι αυτό θα το βγάλει με τα χέρια του ή θα ακουμπήσει και άλλα πράγματα. Σας λέω το παράδειγμα, ας το πούμε, του σούπερ μάρκετ. Φοράμε ένα γάντι. Ακούμπησε κάποιος μια συσκευασία που είναι μολυσμένος. Ακουμπάμε εμείς με τα γάντια. Δεν θα μολυνθούμε εμείς, θα μολυνθούν τα γάντια μας. Αν βγάλουμε τα γάντια μας απρόσεχτα και συνεχεία πιάσουμε το πρόσωπό μας ή ακόμα περισσότερο, απαντήσουμε στο κινητό μας με εκείνο το γάντι το οποίο ήδη έχει επιμολυνθεί. Εν συνεχεία, σίγουρα αν δεν καθαρίσουμε και δεν απολυμάνουμε το κινητό μας, υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης δικιάς μας. Συνεπώς, όλα αυτά έχουν, θα έλεγα, μια σχετική αξία και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς τα χειριζόμαστε. Θα έλεγα μάσκα θα φορέσει κάποιος που θα πάει σε ένα νοσοκομείο από τους υγιείς, από τους ανθρώπους, τους απλούς, που δεν είναι υγειονομικός δηλαδή, ή που θα είναι άρρωστος ο ίδιος για να προστατεύσει τους γύρω του. Δεν χρειάζεται να φοράει μάσκα αλλού πουθενά. Από εκεί και ύστερα χρειάζεται τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής, δηλαδή απολυμμένουμε και πλένουμε τα χέρια μας όποτε και δίποτε ακουμπήσαμε πράγματα σε δημόσιους χώρους, χαρτονομίσματα, κινητά και κυρίως πριν φάμε και πριν πάμε στο σπίτι ή αφού πάμε στο σπίτι και πριν έρθουμε σε επαφή με άλλα πρόσωπα του οικογενειακού μας περιβάλλοντος. Αυτή η σχολαστικότητα θα είναι το καλύτερο μέτρο και είναι και καλύτερο ακόμα και από τα γάντια. Επαναλαμβάνω, κάποιος που δεν ξέρει να χειρίζεται τα γάντια αποτελούν κίνδυνο παρά προστασία. Τώρα, πιστεύετε ότι θα πάμε σύντομα σε καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας? Είχαμε σήμερα την ανακοίνωση για απαγόρευση συναθρήσεων σε ό,τι αφορά 10 άτομα και πάνω. Εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε κοντά σε αυτή την εξέλιξη? Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, ειδικά πριν το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να γίνει καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας, να εντείνουμε τα μέτρα, μιας και τα πήραμε έγκαιρα και σωστά, να τα εντείνουμε, έτσι ώστε να δούμε σε μία εβδομάδα να κάμπτονται οι αριθμοί ή να διατηρούνται σταθεροί, να μην μπούμε δηλαδή σε μία εκθετική αύξηση των κρουσμάτων ή ακόμα χειρότερα των σοβαρών περιπτώσεων και των εισαγών στο νοσοκομείο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να πάρουμε τα μέγιστα δυνατά μέτρα τώρα, όχι αργότερα. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Τζανάκη, θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα τα οποία φτάνουν πολύ συχνά και στα δικά μου αυτιά, τα καταγράφουμε και μέσα από τα ρεπορτάζ, αλλά και με την επαφή που μοιραία έχουμε με τον κόσμο καθημερινά. Πότε θα είμαστε βέβαιοι πως οι ηλικιωμένοι θα μπορούν να βγουν από το σπίτι, για παράδειγμα, είναι μια ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε, εμπειρικά πάλι μιλώντας και με βάση την εμπειρία της Κίνας και των υπολείπων χωρών που πέρασε το επιδημικό κύμα, θα πρέπει το επιδημικό κύμα, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, να αρχίσει να κάμπτεται και να παίρνει πολύ χαμηλούς αριθμούς μετά από 2,5-3 μήνες από την έναρξή του. Επομένως, ξεκίνησε 26 Φλεβάρι, μιλάμε 26 Μάρτι, 26 Απρίλη. Μετά τις 15 του Μάη, ενδεχομένως, θα μπορούμε να σκεφτόμαστε χαλάρωση των μέτρων που αφορούν τους ηλικιωμένους. Επαναλαμβάνω, εφόσον τα πράγματα πάνε καλά και εφόσον εμείς οι νεότεροι και τα νέα παιδιά φροντίσουν να μην βγαίνουν έξω
και να κουβαλούν τον κορονοϊό στο παππού, στη γιαγιά, στον μπαμπά ή στη μαμά. Ποιο είναι το νούμερο ένα σύμπτωμα το οποίο πρέπει να μας στείλει στο, όχι στο νοσοκομείο, να μας κινητοποιήσει άμεσα, να πάρουμε πρώτα το γιατρό μας τηλέφωνο. Αρκεί ένα σύμπτωμα ή πρέπει να υπάρχει συνδυασμός? Εγώ πάντα λέω στους ανθρώπους ότι δεν κάνει κακό να σηκώσει το τηλέφωνο για οτιδήποτε τους απασχολεί και να πάρουν τον γιατρό τους. Mm. Επομένως, για οποιοδήποτε σύμπτωμα τους είναι παράξενο, δεν κάνει τίποτα να πάρουν ένα τηλέφωνο τον προσωπικό τους γιατρό. Αυτό είναι το καλύτερο, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη περιπτωσιολογία στα θέματα αυτά. Εάν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι ηλικιωμένος ή είναι ανοσολογικά ανεπαρκής, ανήκει δηλαδή στις ομάδες υψηλού κινδύνου, και ένας πυρετός αυτή την εποχή με λίγο κακουχία και εικόνα απλού κρυολογήματος, ενδεχομένως πρέπει να εμβάλει σε ανησυχία και να πάμε οπωσδήποτε να έρθουμε σε επαφή με τον γιατρό μας και ενδεχομένως στο νοσοκομείο. Ένας όμως υγιής κατά τα άλλα άνθρωπος, νέος σχετικά, 40-50 χρονών και κάτω, ο οποίος παρουσιάζει ένα μικρό πυρέτιο, μια μικρή κακουχία και λίγο πυρετό, δεν χρειάζεται να πάει πουθενά, να πάρει τα αντιπυρετικά του, ζεστά του, ζεστά, καλό ύπνο, πολλά υγρά, ξεκούραση και απομόνωση σε ένα δωμάτιο μόνος του, έτσι ώστε να προστατεύσει τους οικείους του. Δεν χρειάζεται αυτοί να πάνε στο νοσοκομείο. Εάν κάποιος έχει ανησυχία, επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί το ψυχολογικό κομμάτι παίζει ρόλο, να μην κάποιος κάνει κρίση πανικού κλπ. Καλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο το γιατρό του, τον προσωπικό, και εκείνος, αναλύοντας το ιστορικό και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων, θα τον συμβουλέψει προσωπικά. Λοιπόν, μπορεί ο ιός να μεταδοθεί από άτομο που δεν εμφανίζει συμπτώματα, αν και έχετε απαντήσει οι επιστήμονες πολλές φορές σε αυτό. Καλό είναι όμως να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στη διαδικασία της επώασης μπορεί να πάει κάποιος να εξεταστεί και να είναι αρνητικός, με όσο όλο το καλύτερο διαγνωστικό τεστ. Σε εκείνη την περίοδο μεταδίδει. Συνεπώς το τεστ που λέμε τεστ και που δεν έχουμε τεστ κλπ. Δεν είναι πανάκια αυτή τη στιγμή. Βεβαίως μπορεί να μεταδώσει στη διαδικασία της επώασης και στην έναρξη των συμπτωμάτων, που είναι τόσο αυλιχρά, ειδικά την πρώτη μέρα και τη δεύτερη, που μπορεί πραγματικά να μην τα αξιολογήσει κανείς και να μην πάρει μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των γύρων του. Πρακτικά υπάρχει ένα σύνθημα. Όλοι είμαστε μολυσμένοι και θα πρέπει να προστατεύσουμε τους διπλανούς μας. Με αυτό το σύνθημα πρέπει να λειτουργούμε όλοι μας. Έχουμε, δεν έχουμε τα συμπτώματα, θα πρέπει να λαμβάνουμε εκείνα τα μέτρα σαν να είμαστε, σαν να υποάζουμε την νόσο. Δηλαδή να πλαινόμαστε, να κρατάμε την απόσταση από τους γύρους μας, ένα μέτρο τουλάχιστον ή δύο μέτρα. Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, να το κάνουμε με τον άγκονά μας, με το χέρι μας, έτσι ώστε να μην εκτοξεύουμε, ας το πούμε, στα γονίδια στο περιβάλλον, και να προσπαθήσουμε να καθαρίζουμε τα ατομικά μας είδη, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα πόμολα της πόρτας μας, τα ποντίκια και τα πληκτρολόγια στα κομπιούτερ και ούτω καθεξής. Τηρώντας όλα αυτά, θα συμβάλλουμε ένας-ένας λιγάκι, αλλά όλοι μαζί τερατωδώς, στο να μειώσουμε τις συνέπειες αυτής της επιδημίας. Θα έχουμε κάνει σίγουρα ένα σπουδαίο βήμα. Τώρα, οι επαφές στην καθημερινότητά μας θεωρούνται ότι έχουν υψηλό ή χαμηλό ρίσκο? Από εκεί που θα σταματήσει, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος να πάρει ένα καφέ ή να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή η οποία δεν παίρνει αναβολή, για παράδειγμα. Και εδώ υπάρχει διαβάθμιση. Δηλαδή, εάν κινούμαστε σε μια χώρα, παραδείγματος χάρη, αν παίρνουμε ένα καφέ από κάποια πλατεία στο Λονδίνο, αυτή η επαφή θεωρείται σχετικά υψηλού κινδύνου ή μέσου κινδύνου. Εάν πάρεις ένα καφέ από ένα καφέ εδώ στο Ηράκλειο, που έχουμε χαμηλό δείκτη διαμόνησης προς το παρόν, έτσι πιστεύουμε, τότε θεωρείται χαμηλού κινδύνου επαφή, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Εάν τώρα έχουμε έρθει σε επαφή, είμαστε σε μια δουλειά όπου έχει ανακαλυφθεί ένα κρούσμα, πάλι θεωρούμεθα ότι έχουμε κάνει επαφή υψηλού κινδύνου και πρέπει να πούμε καραντίνα. Για οτιδήποτε τέτοιο κρούσμα συμβεί, τότε πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την υπηρεσία μας ή θα πρέπει να τηρήσουμε τις οδηγίες που θα μας δοθούν. Μάλιστα. Αλλά μία επαφή στην καθημερινότητά μας, και εφόσον τηρηθούν όλα όσα λέει ο ΕΟΔΗ και οι ηθήνοντες, θεωρείται χαμηλού κινδύνου επαφή. Μπορεί κάποιος να κολλήσει ιό από τρόφιμα τα οποία έχουν παρασκευαστεί από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μολυσμένος? Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση. Εξαρτάται τι τρόφιμο είναι, πώς παρασκευάστηκε και ποιο σημείο του μολύνθηκε. Μολύνθηκε η συσκευασία του, παραδείγματος χάρη.
και πριν πόσες ώρες μολύνθηκε. Mm. Θεωρείται συνολικά ότι μερικές ώρες ή μερικές μέρες παρέλευσης από το τρόφιμο δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω. Από ό,τι βλέπω, οι φούρνοι μας, παραδείγματος χάρη εδώ στο Ηράκλειο, πουλούν το ψωμί πλέον συσκευασμένο. Επομένως, εάν πάμε στο σπίτι μας και το βγάλουμε από τη συσκευασία, πετάξουμε προσεκτικά τη συσκευασία στα σκουπίδια, πλύνουμε τα χέρια μας προσεκτικά και τα αποστηρώσουμε και πιάσουμε συνεχεία το ψωμί και το κόψουμε, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αν όμως το ρίξουμε, ας το πούμε, στο ντουλάπι μας μαζί με τη συσκευασία του και το ανακατέψουμε και με τα παξιμάδια που έχουμε μέσα, και αυτό, αυτή η επιφάνεια έχει μολυνθεί, υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, νομίζω, αν τηρήσουμε τους στοιχειώδεις κανόνες που τους έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας από την καθημερινότητά μας, δεν χρειάζονταν η επιδημία για να το καταλάβουμε, μπορούμε να πούμε ότι θα προστατευτούμε και θα προσφέρουμε ένα λιθαράκι στο να σταματήσουμε αυτή την επιδημία που συμβαίνει τώρα. Ωραία. Κύριε Τζανάκη, μπορούν τα κατοικίδια να αποτελέσουν μια δεξαμενή του ιού και να τον μεταδώσουν πίσω σε εμάς? Και εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δεν ξέρουμε ακριβώς με τα κατοικίδια. Υπάρχουν κάποια έτσι, θεωρητικές περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί. Καλό θα είναι κάποιος ο οποίος πάσχει και είναι στο σπίτι, καραντίνα, να μην έρχεται σε επαφή με τα κατοικίδια του, αλλά να αναθέσει τη θρέψη τους και την βόλτα τους σε ένα άλλο πρόσωπο, για όσο διάστημα είναι σε καραντίνα. Καθότι και τα κατοικίδια μπορούν να πάρουν τον ιό, επειδή είναι θηλαστικά, μοιάζουν πολύ κοντά στα κύτταρά μας, και ενδεχομένως να το μετοσιώσουν σε κάτι άλλο, να το μεταδώσουν. Επομένως, συστήνεται για τα κατοικίδια, εφόσον κανείς πάσχει, να συμπεριφέρεται σε καραντίνα και σε αυτά. Δηλαδή να μην έρθετε σε επαφή μαζί τους για 14 ημέρες ή όσο του δώσουν συμβουλές οι άνθρωποι που θα τον συμβουλεύσουν. Μάλιστα. Κύριε Τζανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε απόψε. Ευχαριστώ πολύ και να μείνουμε σπίτι για 2 εβδομάδες τουλάχιστον ακόμα και βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε και πάλι.